Σήμερα θα δούμε την 57η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού, η οποία έχει γενικό θέμα να μην παραβαίνουμε και την παραμικρή εντολή του Θεού από φόβο ανθρώπινο ή μεγάλη ηλικία ανάγκη. Επίσης, να μην λογαριάζουμε τις τιμές ή τους εξευτελισμούς που μας κάνουν οι άλλοι και να παραβαίνουμε το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι μια βασική αρχή όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, η ακρίβεια δηλαδή την οποία είχαν στη ζωή τους απέναντι στην τήρηση των εντολών του Θεού και ότι δεν παρέβαιναν τις εντολές του Θεού για κανένα λόγο και σε καμιά πίεση. Έχει ένα όμορφο διήγημα από το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, του πολιούχου της πόλεως μας, ο οποίος μας ευλογεί και μας αγιάζει εδώ στην πόλη μας με τον ναό του και με τα Άγια Λείψανά του. Θα δούμε λοιπόν τι λέει εδώ το απόσπασμα από το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. «Τον καιρό που πλήθος πολύ κατέφυγε στην Αλεξάνδρεια, διαφεύγοντας από τα χέρια των Περσών, ο Μέγας Ιωάννης αναγκάστηκε να δανειστεί από κάποιους 1000 λίτρες χρυσάφι, γιατί παρουσιάστηκε τεράστια έλλειψη τροφίμων και μάλιστα εκείνη τη χρονιά ο ποταμός Νείλος δεν είχε πλημμυρίσει όπως γινόταν πάντα και τα χρήματα της Εκκλησίας είχαν ξοδευτεί». Βλέπετε περιστάσεις και περιπέτειες που πάντοτε δεν συνέβαιναν και στην εποχή των Αγίων, όπως εδώ περιγράφει, τότε, έκτος με 7ος αιώνας, ήταν οι επιδρομές των Περσών, πολλοί άνθρωποι κατέφυγαν στην Αλεξάνδρεια για να αποφύγουν τους Πέρσες και ο Νείλος, ο ποταμός, δεν επλημμύρισε όπως συνήθιζε για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν τις καλλιέργειές τους. Και ο Μακάριος Ιωάννης, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, προκειμένου να βοηθήσει όλον αυτόν τον κόσμο, επήγε και δανείστηκε 1000 λίτρες χρυσάφι, γιατί δεν είχε χρήματα καθόλου, προκειμένου να βοηθήσει με τρόφιμα αυτούς τους ανθρώπους όλους. Όταν όμως και αυτά τα 1000 λίτρες χρυσάφι που δανείστηκε ξοδεύτηκαν, μεγάλη έγνοια τον βασάνιζε. Παρακαλούσε λοιπόν τον φιλάνθρωπο Θεό να τον βγάλει από το αδιέξοδο. Βλέπετε και ο Άγιος εδώ, με τη μεγάλη χάρη που είχε, παρατάφτα όταν εξοδεύτηκαν τα χρήματα, που ήταν τεράστιο υπέρογκο ποσό, 1000 λίτρες χρυσάφι, δεν ήξερε πλέον τι να κάνει και παρακαλούσε τον Θεό να τον βγάλει από το αδιέξοδο το οικονομικό στο οποίο βρισκόταν, προκειμένου βέβαια να βοηθήσει τους αδελφούς του, τους συνανθρώπους του. Μολονότι όμως έφτασε σε τέτοια μεγάλη ανέχεια, δεν φάνηκε κατώτερος από τη συφορά, δεν καταφρόνησε δηλαδή τους θείους νόμους και τις ιερές διατάξεις, μα ούτε και καμιά αμέλεια έδειξε στην ακριβή διαπίμαση του λαού που το εμπιστεύθηκε ο Θεός. Παρόλα αυτά λοιπόν, και είτε έφτασε σε φτώχεια μεγάλη και δυσκολία, δεν κατεφρόνησε τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, δεν αμέλησε σε τίποτα, αλλά επίμανε και βοηθούσε και έτρεφε τον λαό του Θεού με τον λόγο του Θεού και με τη χάρη που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Τότε λοιπόν ένας κατώτερος κληρικός, πιθανόν αναγνώστης, με πολλά πλούτη, που αν και είχε συνάψει δεύτερο γάμο, επιθυμούσε να χειροτονηθεί και να λάβει τον βαθμό του διακόνου, όταν έμαθε τη στενοχώρια αυτή του Πατριάρχη, άρπαξε σαν κατάλληλη την ευκαιρία για να πετύχει αυτό που ποθούσε, ικανοποιώντας με τα χρήματά του την ανάγκη του Πατριάρχου. Στέλνει λοιπόν στον Μακάριο Ιωάννη τον Πατριάρχη επιστολή που έγραφε περίπου τα εξής. «Όταν έμαθα, δέσποτα, σε πόση μεγάλη στενοχώρια βρίσκεται γενναιόδορη δεξιά σου, θεώρησα άπρεπο εγώ μεν να ζω μέσα στην αυθονία και στην απόλαυση, ενώ εσύ μέσα στη στέρηση. Έχω λοιπόν πολύ σιτάρι, πολλές 1000 λίτρες και χρυσάφι 150 λίτρες.
αυτά παρακαλώ να δοθούν από σένα στο Χριστό, φτάνει μόνο να αξιωθώ να τον υπηρετήσω ως διάκονος, αφού δεχθώ από σένα την Αγία Χειροτονία. Είναι άλλωστε κάπου γραμμένος και τούτος ο αποστολικός λόγος, εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Ένας κατώτερος κληρικός, όπως είναι οι αναγνώστες, λέγει εδώ ο βίος, που ήταν πάρα πολύ πλούσιος, ήθελε να γίνει διάκονος, ήθελε να χειροτονηθεί διάκονος, αλλά οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν στους διγάμους, αυτούς που έχουν συνάψει δεύτερο γάμο, δεν επιτρέπουν τη χειροτονία του διακόνου, του πρεσβυτέρου κτλ. Και ο Πατριάρχης δεν το χειροτονούσε. Όταν είδε λοιπόν ο αναγνώστης την μεγάλη φτώχεια και ανάγκη του Πατριάρχου, επειδή είχε πάρα πολλά χρήματα, έστειλε αυτή την επιστολή που με έμεσο τρόπο του έδιδε 150 λίτρες χρυσάφι και πολλά χρήματα και πολλά γεννήματα και πολλά σιτάρια και όλα αυτά που χρειαζόνταν και του λέει «Σε παρακαλώ να με χειροτονήσεις διάκονο και να παραβλέψεις το εμπόδιο το οποίο έχω». Όμως ο Πατριάρχης στέλνει και καλεί κοντά του αυτόν τον άνδρα. Τον παίρνει ξέχωρα, γιατί δεν ήθελε να τον τροπιάσει μπροστά σε πολλούς, και του λέγει «Η προσφορά σου, παιδί μου, είναι μεγάλη και αναγκαία στην Εκκλησία και μάλιστα στην παρούσα περίσταση, αλλά είναι αξιοκατάκριτη και γι' αυτό ακριβώς απαράδεκτη. Γιατί θα γνωρίζεις ότι και τα πρόβατα που σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο προσφέροντα για θυσία, ακόμα και μεγαλόσωμα να ήταν, δεν γίνονταν δεχτά αν δεν ήταν καθαρά. Για τον ίδιο λόγο δεν δέχθηκε ο Θεός και του κάεν τη θυσία. Όσο για το εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται, αυτό ξέρουμε πως υπόθηκε από τον Απόστολο για τον παλαιό Μωσαϊκό νόμο και έχει άλλη σημασία. Αλλά και πέρα από αυτό, τι λες για αυτό που γράφει ο αδερφόθεος Ιάκωβος, ότι ως της όλων των νόμων τη ρίση, πτέση δε ενή γέγονε πάντων ένοχος, τους αδελφούς μας τους φτωχούς, και αν ακόμα εμείς δεν μπορέσουμε να τους θρέψουμε, ο Θεός ο οποίος έθρεψε έως τώρα αυτούς όλους, θα τους φροντίσει και στο μέλλον. Φτάνει να κρατήσουμε ακέραιες τις εντολές Του. Μην είναι τάχα δύνατον ή δύσκολος το Θεόν, ο οποίος πολλαπλασίασε τα πέντε ψωμιά στην έρημο, να ευλογήσει και να πολλαπλασιάσει και τους 10 μόδιους σιτάρι που έχω στην αποθήκη μου. Γι' αυτός, παιδί μου, σου πρέπει αυτό που υπόθηκε από τον Απόστολο Πέτρο στο Σίμωνα και αναφέρεται στις πράξεις των Αγίων Αποστόλων, ούκ έστης ημερής ουδέ κλήρωσε αυτόν τον τόπο. Έτσι τον εξεδίωξε. Δεν είχε ακόμα φτάσει εκείνος άπραχτος στο σπίτι του, όταν ο Μέγας Ιωάννης πήρε την είδηση ότι τα δύο πλοία της Εκκλησίας, φορτωμένα με πολλές χιλιάδες λίτρες σιτάρια από τη Σικελία, είχα μόλις πιάσει το λιμάνι. Μόλις τα άκουσε, έπεσε στα γόνατα και ευχαριστούσε τον Θεό λέγοντας «Όσοι ποθούν Κύριε εσένα και φυλάνε τις εντολάς σου, δεν θα στερηθούν κανένα αγαθό. Δοξάζω λοιπόν το Πανάγιο σου όνομα, γιατί δεν άφησες τον δούλο σου να κάνει τη χάρη σου εμπόρευμα». Με αυτόν τον τρόπο ανακουφίστηκε ο αείδημος Ιωάννης από τη στενοχωρία του, χωρίς να θυσιάσει την ακρίβεια των ιερών κανόνων για την περιστατική ανάγκη. Είναι ένα πάρα πολύ ωφέλιμο και διδακτικό διήγημα που μιλάει ιδιαίτερα στις καρδιές μας αυτήν την περίοδο που και εμείς διερχόμαστε παρόμοιες σχεδόν καταστάσεις και περιστάσεις οικονομικής εξαθλίωσης και οικονομικής ανάγκης όλου του κόσμου μας, που όμως αυτό με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην περιφρόνηση του νόμου του Θεού, στην περιφρόνηση των Αγίων εντολών του Θεού και να μας κάνει να παραβαίνουμε τις εντολές για τάχα κέρδος υλικών και κοσμικών. Και αυτό όχι μόνο για μας, για τον κάθε ένα μας, γιατί σίγουρα
μπορεί να βρεθεί μια περίσταση που να μας προτείνει κάποιος ένα υλικό κέρδος, το οποίο όμως να μην είναι τίμιο, να μην είναι σωστό, αλλά να είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, αποτέλεσμα κακών πράξεων, όπως η τοκογλυφία. Ο τοκογλύφος, αυτός ο οποίος δανείζει και μετά ζητά υπέρογκα για να αποδώσει πίσω αυτός ο δυστυχής ο οποίος δανείστηκε, ο τοκογλύφος είναι πραγματικά φωνιάς, είναι πραγματικά δαίμονας, όχι άνθρωπος, γιατί δεν αγαπά τον αδελφό του και μετέρχεται αυτόν τον άτιμον τρόπο, τον κακούργο τρόπο, προκειμένου να βγάλει λεφτά. Δεν είναι λοιπόν αυτός ο τρόπος κατά Θεόν. Είναι δαιμονικός τρόπος. Μόνον άνθρωπος ο οποίος έχει δαιμονική ψυχή μπορεί να κάνει αυτήν την ενέργεια, και παρά τα αυτά δυστυχώς και στην πόλη μας και στον τόπο μας οργιάζει η τοκογλυφία, γιατί τάχα υπάρχει οικονομική ανάγκη. Μα αν υπάρχει οικονομική ανάγκη, δεν θα λυθεί με αυτόν τον τρόπο, χειρότερα γίνεται και σε μεγαλύτερα προβλήματα περιπίπτουμε όλοι μας. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να φυλάγουμε τον νόμο του Θεού, τον λόγο του Θεού, να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι παραβαίνουμε τη συνείδησή μας, γιατί εάν φυλάξουμε τον λόγο του Θεού και για την αγάπη του Χριστού μας δεν υποκύψουμε σε ανήθικες και δαιμονικές προτάσεις και διεξόδους οι οποίες μας έρχονται μπροστά μας, ο Θεός θα μας ευλογήσει και θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε, όπως και στην παρούσα περίπτωση και τόσες πολλές φορές το έκαμε και έλυσε τη συφορά ο ίδιος ο Θεός με δική του παρέμβαση. Αν όμως εμείς καταφεύγουμε σε δύσκολα αμαρτωλά διέξοδα και δεν υπολογίζουμε τον νόμο του Θεού και τη συνείδησή μας, και παραβαίνοντας αυτά πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε οικονομικά ωφέλη, πρέπει να ξέρουμε ότι κακό της κεφαλής μας κάνουμε και χειρότερα τα πράγματα θα γίνουν και η ευλογία του Θεού θα μας εγκαταλείψει και τίποτα δεν πρόκειται να βγει εάν ο άνθρωπος εγκαταλείπει την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Σε αυτή την περίπτωση ο Άγιος αρνήθηκε να χειροτονήσει έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κόλλημα ιεροσύνης, δεν μπορούσε να γίνει ιερέας, παρόλο που εάν το χειροτονούσε θα έπαιρνε χρυσάφια πολλά και καρπούς πολλούς για να ανταποκριθεί στην ανάγκη της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά αρνήθηκε, γνωρίζοντας τη συνέπεια της αρνήσεώς του, και ο Θεός ο οποίος είδε την ακρίβεια της συνειδήσεώς του, του έστειλε μετά δύο καράβια γεμάτα σιτάρι, τα οποία είχαν έρθει στο λιμάνι, και τα μοίρασε στους φτωχούς ανθρώπους και έτσι ξεπεράστηκε η δυσκολία. Ένα άλλο απόσπασμα εκ των έργων του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Εφραίμ, «Αδελφέ μου, να είσαι πάντοτε νυφάλιος και να προσέχεις τον εαυτό σου, και μην αφήσεις άνθρωπο να βλάψει την ψυχή σου, είτε μικρόν, είτε μεγάλον, είτε άρχοντα, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να σε λυτρώσει από τον αιώνιο χωρισμό του Θεού. Να ακούσει εκείνον, τον Χριστόν, που λέγει, τι γαροφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, τη δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί». Λέγει λοιπόν ο Άγιος Εφραίμ ότι να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση, να μην μας πιάσει ο εχθρός τον ύπνο, να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση και να προσέχουμε τον εαυτό μας και να μην αφήνουμε κανένα να βλάψει την ψυχή μας, όποιος καν είναι αυτός, είτε μικρός είτε μεγάλος, είτε άρχοντας είτε βασιλιάς, είτε επίσημος είτε άσημος, γιατί κανένας δεν θα μπορέσει να μας λυτρώσει από τον αιώνιο χωρισμό από τον Θεό, εάν παραβούμε την εντολή του Θεού. Και να θυμόμαστε πάντοτε αυτό που είπε ο Χριστός, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλον
αλλά χάσει την ψυχή του. Να μην χάσει λοιπόν τη δόξα του Θεού για τιμή ή δόξα ανθρώπινη, για φαγητό ή πιωτό ή ρούχο ή οτιδήποτε άλλο από τα αναγκαία, γιατί όλα αυτά είναι φθαρτά, ενώ οι πράξεις του καθενός μας και οι καλές και οι κακές γράφονται και μένουν αιώνια ανεξάλληπτες. Έτσι λοιπόν τα πράγματα του παρόντος κόσμου και τα φαγητά και τα ποτά και τα χρήματα και τα ενδύματα είναι όλα φθαρτά και παρερχόμενα, όμως οι πράξεις μας είναι αυτές που θα μας συνοδεύσουν αιώνια. Ο νους σου να είναι στραμμένος προς τα ουράνια αγαθά, όχι προς τα γήινα πράγματα, για να κερδίσεις όσα υποσχέθηκε ο ουράνιος πατέρας και να απολαύσεις την δόξα των Αγίων που τον ευαρέστησαν. Για να μπορέσεις να αντισταθείς όμως σε αυτήν την πρόταση, την πονηρή, την κακή πρόταση, την αμαρτωλή, πρέπει ο νους σου να είναι στραμμένος συνεχώς στα αγαθά του ουρανού, να μην βλέπεις με εμπάθεια τα πράγματα τα γήινα, αλλά να έχεις το νου σου στραμμένο στον ουρανό για να κερδίσεις τα ουράνια αγαθά τα οποία δίδει ο ουράνιος πατέρας σε όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται να ακολουθούν τον δικό του δρόμο. Και είναι πράγματι αληθής ο λόγος του Θεού, αδελφοί μου, και ποτέ ο Θεός δεν διαψεύδεται. Εμείς οι άνθρωποι διαψευδόμαστε, αλλά ο Θεός δεν διαψεύδεται. Ακόμα λέει ο Άγιος Εφραίμ το εξής: αδελφοί, αν συμβεί ποτέ να χλεβαστούμε από τους ανθρώπους για κάποιο καλό έργο που κάναμε, ας μην τραπούμε για την άδικη χλέβη που υποστήκαμε και κάνουμε πράξεις απρεπείς. Διότι συμβαίνει, λέει ο Άγιος Εφραίμ, πολλές φορές να μας χλεβάσουν, να μας ειρωνευτούν, να μας κοροϊδέψουν, να μας κατηγορήσουν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί έκαναμε κάτι το οποίο η συνείδησή μας το επέβαλε. Ακόμα δεν θα διστάσουν να μας εξευτελίσουν, και εάν είμαστε και πρόσωπα δημόσια και δημοσίων, να μας εξευτελίσουν και μέσα σε κανάλια και μέσα σε εφημερίδες και στις τηλεοράσεις, γιατί αρνηθήκαμε να υποκύψουμε σε ένα κοσμικό φρόνημα, αρνηθήκαμε να κάνουμε κάτι το οποίο η συνείδησή μας δεν το επέτρεπε. Παρά τα αυτά, όσο χλεβασμό και όσο νονιδισμό και αν υποστούμε, εμείς να μην τραπούμε και να μην φοβηθούμε, γιατί πρέπει να φυλάξουμε πρώτιστα τον νόμο του Θεού και ύστερα τα άλλα όλα. Γιατί ο Θεός ζητά από μας να είμαστε ευάρεστοι ενώπιόν Του, και πρέπει να ξέρουμε ότι εάν θέλουμε να αρέσουμε σε όλους τους ανθρώπους, τότε θα δυσκολευτούμε να είμαστε πραγματικά ευάρεστοι ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Εφραίμ, ας μην τραπούμε λοιπόν, αγαπητοί, να χαρακτηριστούμε υποκριτές από αυτούς που παραβαίνουν τις εντολές του Κυρίου. Έτσι μας λένε υποκριτές, μας λένε χίλια δυο πράγματα, γιατί τάχα εθελήσαμε να κάνουμε κάτι καλό. Αυτό ισχύει βέβαια για αυτούς οι οποίοι με καθαρή συνείδηση αγωνίζονται να φυλάξουν τον Λόγο του Θεού, να φυλάξουν τη συνείδησή τους. Έρχονται οι άλλοι και τους ονομάζουν υποκριτές και τους λένε χίλια δυο επίθετα. Αλλά λέγει ο Άγιος ότι να μην τραπούμε, να μας χαρακτηρίσουν με όποια επίθετα θέλουν και να μην παραβούμε τις εντολές του Θεού. Γιατί είναι φανερό πως η υπόμνηση της υποκρισίας το κάνουν όχι για να μας διορθώσουν, αλλά για να ντραπούμε και έτσι να γίνουμε σαν αυτούς αδιάνθρωποι και φύλαυτοι και γυμνοί από ευλάβεια και από κάθε αρετή. Γιατί τους ευλαβείς συνηθίζουν να τους ονομάζουν οι αδιάφοροι υποκριτές. Έτσι τα λέει ωραίο ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ότι θα χαρακτηρίσουν οι άνθρωποι οι αδιάφοροι τους δούλους του Θεού, τους γνησίους δούλους του Θεού, ως υποκριτές, ως σκοταδιστές, ως μεσαιωνικούς, ως φανατικούς. Αλλά αυτό λέει, δεν το κάνουν για να μας διορθώσουν, δεν το λένε από αγάπη για να μας διορθώσουν,
αλλά τα λένε για να ντραπούν και οι άνθρωποι του Θεού και να γίνουν αδιάντροποι και φύλαυτοι και γυμνοί από ευλάβεια και κάθε άλλη αρετή και έτσι να γίνουν όμοιοι με τους υπολείπους ανθρώπους. Αλλά όμως εμείς, λέγει ο Άγιος Εφραίμ, ας μην νιώσουμε ντροπή από τις κοροϊδίες τους και επέσουμε στην απαιδευσία της ασέβειας, γιατί σύμφωνα με την Αγία Γραφή στους απαιδεύτους τους συναντά ο θάνατος. Και σε άλλο σημείο αναφέρει η Γραφή, εάν η καρδία ημών μη καταγινώσκει ημών, παρησία να έχουμε προς τον Θεό. Έτσι η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από λόγους οι οποίοι μας στηρίζουν εις το να εμένουμε σταθεροί στον νόμο του Θεού, σταθεροί στον λόγο του Θεού, να μην υποχωρούμε, γιατί θα μας χλεβάσουν, θα μας κοροϊδέψουν, θα μας πουν λόγια τα οποία θα μας εξευτελίσουν. Να είμαστε έτοιμοι για την αγάπη του Θεού και για τη συνείδησή μας να υποστούμε οποιονδήποτε τίμημα και τελικά να μείνουμε πιστοί στον Λόγο του Θεού ανεξάρτητα από το τι θα γίνει από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Λέγει ο Αγβάς Μάρκος, εκείνος που μετανοεί σωστά περιπέζεται από τους άνομους ανθρώπους και αυτό όμως είναι σημάδι ότι ευαρεστεί τον Θεό. Ο άνθρωπος, λέγει ο Αγβάς Μάρκος, ο οποίος αγωνίζεται τον πνευματικό αγώνα και αγωνίζεται τον αγώνα της μετανοίας, δηλαδή να γίνει πραγματικά τέκνον του Θεού, συνήθως οι ασεβείς άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τον νόμο του Θεού στην καρδιά τους, τον κοροϊδεύουν, τον περιπέζουν και προκαλούν σίγουρα θλίψη και στενοχωρία στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό όμως, το ότι τον κοροϊδεύουν οι ασεβείς, στην ουσία είναι σημάδι ότι είναι ευάρεστος στον Θεό. Γιατί αν τον επενούσαν οι ασεβείς, σημαίνει ότι κάτι κακό θα ήταν και δεν θα ήταν σύμφωνη η ζωή του με το θέλημα του Θεού.